Πάμε στον κύριο Κωνσταντέλο, το καλημέρισουμε. Γεια σας κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την να είστε καλά. Να είστε καλά. Είστε καλά κύριε Δημαρχέ. Για να δούμε λοιπόν κύριε Δημαρχέ τώρα. Πρώτα απ' όλα δεν έχετε κάποια οδηγία ακόμα, έτσι δεν είναι? Όχι, οδηγία επίσημη. Δεν έχουμε. Παρά όλα αυτά όμως στην Αθηνά και Χειρακίνη. Ή μάλλον το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Καλύτερο αυτό. Ναι. Κάπως έτσι προχωρούμε και δεν προχωρούμε τώρα μόνο που υπάρχει αυτή η πραγματικά βαθιά και βαριά οικονομική ενεργειακή κρίση. Οι Δήμοι, η μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων, τουλάχιστον εμείς είμαστε ένας εξ αυτών, από εδώ και χρόνια έχουμε ξεκινήσει και ως Δήμος επισήμως έχουμε μειώσει τις καταναλώσεις μας κατά περίπου 45% μετρημένα από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Τόσο πολύ, κύριε Δήμαρχε, μεγάλο νούμερο αυτό που λέτε. 45% είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Με ποιον τρόπο το κάνατε αυτό, κύριε Κωνσταντέλη? Το κάναμε καταρχάς εγκαθιστώντας και χρησιμοποιώντας τώρα, λόγω της κρίσης, ξανά σε δεύτερη φάση, έξυπνο, ενεργειακό, φιλικό, ψηφιακό φωτισμό, οδοφωτισμό, καθότι ο οδοφωτισμός είναι περίπου το 65 με 70%. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Το σύστημα αυτό το έχουν περίπου σήμερα ήδη τοποθετήσει 30 από τους 335 Δήμους. Υπάρχουν πάρα πολλά γραφειοκρατικά και άλλα νομικά προβλήματα, γι' αυτό δεν έχουν ακολουθήσει και όλοι οι Δήμοι. Είναι ένα σύστημα λοιπόν το οποίο έχει τοποθετηθεί σε όλους περίπου 10.000 φωτιστικά στο Δήμο μας. Αυτή η τοποθέτηση των φωτιστικών μας έδωσε μια εξοικονόμηση της τάξης του 55%, αυξάνοντας την ίδια στιγμή τη φωτεινότητα από 130% ως 190%. Α, και αυξήθηκε η φωτεινότητα και μειώθηκε η κατανάλωση, λέτε? Τριπλασιάστηκε περίπου, μειώθηκε η κατανάλωση. Και, δηλαδή, με συγχωρείτε, οι γειτονιές στην περιοχή ευθύνης σας είναι πιο φωτεινές? Και καταναλώνουν λιγότερο. Διπλάσια έως τριπλάσια πιο φωτεινές από ό,τι ήταν το 2017. Αυτό είναι ψηφιακό το σύστημα? Ψηφιακά είναι, λειτουργεί? Ψηφιακό το σύστημα. Μάλιστα. Λειτουργεί με απομακρυσμένη διοίκηση, διαχείριση. Το άκουσα νομίζω ο συνομιλητής σας, το είπε νωρίτερα. Έχει όλη την τεχνολογία που υπάρχει πάνω, απομακρυσμένη διοίκηση. Έχει αισθητήρες κίνησης, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη χώρα μας, γιατί ακόμα δεν έχει υιοθετηθεί το κανονιστικό, το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για το πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα στην ελληνική πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε κάνει λοιπόν, έχουμε μειώσει αυτές τις καταναλώσεις, έχουμε βάλει φωτοβολταϊκά στα σχολεία. Μπαίνουμε αυτή τη στιγμή σε περίπου 47 κτίρια του Δήμου, ήδη υλοποιούνται τα προγράμματα από ίδιους πόρους ή από χρηματοδοτικά προγράμματα με αντλίες θερμότητες. Βάζουμε, που είναι πολύ πιο οικονομικές από όλα τα συστήματα οι αντλίες θερμότητες. Ναι, οι αντλίες θερμότητες είναι πιο οικονομικές. Αναβιβάζουμε το ενεργειακό επίπεδο των κτιρίων από Δ και Ε κατηγορία σε Α και Α+. Και όλη αυτή η διαδικασία, η προβολή της θα μας δώσει περίπου σε ένα χρόνο από τώρα 70% μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων από ό,τι είχαμε καταγεγραμμένε το 2015. Μακάρι αυτό το έχει... νούμερα που λέτε είναι εντυπωσιακά. Το έχει πιστωθεί ο πολίτης εκεί της περιοχής σας αυτό? Όχι, κύριε Δήμαρχε, δεν το έχει πιστωθεί, υπό την έννοια τα δημοτικά τέλη έχουν παραμείνει, τα δημοτικά τέλη φωτισμού, που είναι περίπου το 15% αυτών που πληρώνουμε στο Δήμο, είναι για το φωτισμό. Γιατί δεν το πιστώθηκε, ενώ έχετε τέτοια μείωση? Θα σας πω γιατί δεν το έχει πιστωθεί ακόμα. Ναι. Γιατί με τα χρήματα αυτά τι κάνουμε? Επεκτείνουμε και εξυγχρονίζουμε το δίκτυο συνεχώς. Προσθέτουμε πάνω. Χτες το βράδυ μειώσαμε τη φωτεινότητα του δικτύου από τις 12 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 η ώρα το πρωί κατά 35%, κάτι που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση ενέργειας άλλου 25%. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να σκοτεινιάσει η πόλη. Είναι πολύ ανεπαίσθητη. Αν δείτε δηλαδή το βίντεο με το 100% και το βίντεο με το 65% λειτουργίας του συστήματος, θα δείτε ότι είναι κάτι συγκλονιστικό. Όμως το πιο συγκλονιστικό από όλα είναι η τοποθέτηση αυτού του συστήματος, το οποίο έχει γίνει από εμάς εδώ και 5 χρόνια. Αυτό το σύστημα από πού έχει έρθει, κύριε Δημαρχή? Είναι δικό μας, είναι ευρωπαϊκά φωτιστικά, τα οποία κατασκευάζονται στον κόσμο παντού στην Ελλάδα. Και πόσο κοστίζει αυτό για να τοποθετηθεί, ας πούμε, σε μεγάλους δήμους? Το σύστημα τοποθετήθηκε σε εμάς, μας κόστησε περίπου μαζί με την τηλεματική 2 εκατομμύρια. Κόστος το οποίο έχει αποσβεστεί τα πρώτα 3 χρόνια λειτουργίας. Σήμερα ο Δήμος έχει μόνο ωφέλεια. Το ζήτημα όμως εδώ το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε το σύστημά μας ακόμα και σε επίπεδο φωτιστικού. Πάμε και δηλαδή και το τελευταίο φωτιστικό ελέγχεται φωτιστικό ψηφιακά. Έξω από το σπίτι του κυρίου οικονόμου, πάμε και σε το φωτιστικό. Ή βλέπουμε πόσο κατανάλωσε, ή μας λέει αν έχει βλάβη. Άρα έχετε λεπτομέρειες για όλο το Δήμο, σε κάθε κολόνα, σε κάθε σημείο, ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως,
ότι αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να το βάλουν οι Δήμοι, και εδώ είναι το οξύμορο, αυτά που πρέπει να λυθούν σήμερα από την κυβέρνηση άμεσα. Εμείς είχαμε μια οικονομική επάρκεια και μπορούσαμε να δανειστούμε γιατί είχαμε τα κριτήρια δανεισμού. Ναι, μπορούσατε, τα κριτήρια δανεισμού είναι να μην είσαι χρεωμένος πάνω, πάνω από 60% και να έχεις μια αυξημένη πλειοψηφία για να εγκρίνεις το δανεισμό όταν αυτός πρόκειται να είναι πάνω από το 1,5 εκατομμύριο. Αυτό όμως για τα ενεργειακά προγράμματα, για τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν εγγυημένη την εξοικονόμηση, άρα εγγυημένα τα ποσά τα οποία θα εξοφλήσει το δάνειο, δεν πρέπει να μπαίνουν στη λογική ενός τυπικού δανείου για να φτιάξεις ένα έργο το οποίο μπορεί να σου αποδώσει και μπορεί να μην σου αποδώσει. Έχουμε ζητήσει λοιπόν ως ΚΕΔΕ εδώ και αρκετά χρόνια, περίπου 3 χρόνια, η υπουργική απόφαση δεν έχει βγει, για τα έργα ενεργειακής απόδοσης να μην ισχύουν οι πολύ δρακόντιες. Μπήκανε για να μην δανειζόμαστε εμείς. Να εξαιρεθούν, εν πάση περιπτώσει. Πλήρως. Πρέπει να εξαιρεθούν λοιπόν τα έργα ενεργειακής απόδοσης για να μπορέσουν όλοι οι Δήμοι να μπορέσουν να τοποθετήσουν τα συστήματα αυτά. Ήδη το Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της χώρας περίπου κατά 30% έχει αυτά τα φωτιστικά, είτε από τις περιφέρειες είτε από τους παραχωρησίους. Άρα εσείς, κύριε Δήμαρχε, έτσι όπως το λέτε τώρα, τους στόχους τους έχετε πιάσει πριν αυτοί τεθούν. Τους έχουμε πιάσει και αυτή τη στιγμή θέλουμε να τους πάμε ακόμα παραπέρα για να αποτελέσουμε και έναν μπούσουλα, έναν οδηγό, πώς μπορεί να γίνει αυτή η μικρή. Άρα ο Κωνσταντέλος θα φωτίσει τα Χριστούγεννα. Εγώ θα κάνω παιδιά. Χριστούγεννα θα κάνουμε κανονικά δηλαδή στο Δήμο. Να κάνω και μια παρατήρηση για το θέμα του στολισμού. Ξέρετε ποια είναι η ετήσια επιβάρυνση σε ποσοστό ενός Δήμου σαν και εμάς που κάνουμε εντατικό χριστουγεννιάτικο φωτισμό. Ποια είναι η αύξησή μας? 0,8%. Α, τίποτα δηλαδή. Τι συζητάμε, παιδιά? Δηλαδή, καθόμαστε και συζητάμε για το χριστουγεννιάτικο φωτισμό που μπορεί να χρειάζεται. Ενώ υπάρχουν άλλα προβλήματα. Ενώ, δηλαδή, βλέπουμε, χάνουμε το δάσος και βλέπουμε το δεδομένο. Είμαστε, κύριε Δήμαρχε, είμαστε πάντα του εντυπωσιασμού. Μας ακούει πολλοί τώρα, σου λέει πω, θα σβήσουν και τα φώτα τα Χριστούγεννα. Αμάν, τι κάνουμε? Όχι, δηλαδή, δεν πρέπει να. Ενώ δεν έχει νόημα αυτό, έτσι όπως το λέτε. Αν έτσι έχουν πάντως τα νούμερα τα απόλυτα που περιγράφει ο κύριος Κωνσταντέλος και στις αρχές Σεπτέμβρη εκπέμπεται το μήνυμα παιδιά σκοτεινά Χριστούγεννα. Δεν είναι για να χαίρεται ο κόσμος. Όχι, καθόλου. Το τρομάζει τον κόσμο. Μήπως γι' αυτό όμως εκπέμπεται το μήνυμα. Για να τρομάξει ο κόσμος. Ναι, για να μαζευτεί ο κόσμος. Ο στόχος μας είναι να τρομάξουμε τον κόσμο. Μπορεί και να είναι. Θα ήταν αξιολόγου να μιλήσουμε για σκοτεινά Χριστούγεννα. Αν αυτό μας έδινε ένα 5, 6, 7, 10% εξοικονόμηση. Αλλά είναι 0,5 έως 0,8. Χαίρετε, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.